να ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί πραγματικά το Δημαρχείο όλοι οι όροφοι έχουν αρκετό κόσμο και θέλω να πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα τιμήσουμε τον Περικλή ως Ολυμπιονίκη, επειδή δεν έχουμε... δεν έχουμε τύχη να γκρεμίσουμε, σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι έτοιμο το κλειστό γυμναστήριο που εκεί θα μας χωρέσει. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντινομάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Διοικητές και Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τα Λαχενά. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε τον μεγάλο αθλητή και συμπολίτη μας, Περικλή Ιακωβάκη, και την άξια καλωσορίζουμε και τον κύριο Κοντογιανόγλου. Και την άξια προπονήτριά του, Μαρία Σωτηρακοπούλου. Για το μεγάλο τους άθλο. Για τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ηλιακού κλασικού αθλητισμού. Για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου τον Αύγουστο στο Παρίσι. Ο αθλητής από τα Λαχενά, ο Περικλής Ιακωβάκης, αγωνίστηκε στον τελικό του δρόμου 400 μέτρων με εμπόδια, εκπροσωπώντας τα χρώματα της πατρίδας μας και κουβαλώντας τις ελπίδες μας για μια διάκριση. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθήσαμε τις προσπάθειες του δρομέα μας. Όλοι οι Έλληνες ριγίσαμε από συγκίνηση και περηφάνεια όταν ο δικός μας Περικλής ανέβασε την Ελλάδα στο βάθριο του παγκόσμιου πρωταθλητή, χαρίζοντας την περίτρανη νίκη του. Για να φτάσει σε αυτά τα ύψη της νίκης, για να κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους, μα πιο πολύ εμάς τους συμπατριώτες του, δούλεψε πολύ σκληρά και μεθοδικά, υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας και γυμνάστριας της Αθλητικής Ένωσης Λαχενών Μαρίας Σωτηρακοπούλου. Ο Περικλής, με την αποφασιστικότητά του, την πίστη του και το ψυχικό του σθένος, και η Μαρία, με την επιμονή της και την επιστημονική της κατάρτιση, έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας. Τα Λαχενά, μέσα από την επιτυχία αυτή, σήκωσαν την πατρίδα μας ολόκληρη πολύ ψηλά. Σε 10 μήνες έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Η Ελλάδα, όπως κάθε χώρα που αναλαμβάνει τη διοργάνωση του μεγαλύτερου παγκόσμιου γεγονότος, έχει στρέψει πάνω της τα φώτα του διεθνούς ενδιαφέροντος. Το Ολυμπιακό ιδεώδες, το αρχαίο πνεύμα θάνατο που υμνεί ο ποιητής, επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε, εκεί που τιμήθηκε όσο σε καμιά άλλη γωνιά του πλανήτη. Ολόκληρος ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στις ετοιμασίες μιας γιορτής που θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο μέσα από τον αθλητισμό. Εμείς οι Ηλίοι, κάτοικοι της Ολυμπιακής Γης, της Ήλιδας και της Ολυμπίας, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για αυτό το γεγονός, αλλά και μεγάλη υποχρέωση να συμβάλλουμε στην επιτυχία του. Εμείς, αγαπητέ Περικλή, παγκόσμιοι πρωταθλητοί, σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας να υψώσει στην Γαλανόλευκη που σήμερα γιορτάζει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, να γίνεις Ολυμπιονίκης στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργή, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντινομάρχη, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κύριε εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι. Παρευρίσκομαι στην αποψινή εκδήλωση με διπλή ιδιότητα. Αφενός μεν ως πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Λαχενών και αφετέρου ως πατέρας του τιμόμενου πρωταθλητή Περικλή Ιακωβάκη. Αφού ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Λαχενών, τον κύριο Νικόλαο Κουλούρη,
για την καλοσύνη και την ιδέα που είχε να οργανώσει την αποψινή βραδιά. Επιτρέψτε μου να έχω για πολύ λίγο χρόνο το λόγο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας απόψε στο φιλόξενο, στη φιλόξενη αυτή αίθουσα του Δημαρχείου Λεχενών. Κύριε Δημάρχε, κατά την γνώμη της Αθλητικής Ένωσης Λεχενών, απόψε μαζί με τους δύο τιμόμενους, δηλαδή τον πρωταθλητή Περικλή Ακοβάκη και την άξια προπονήτριά του, την κυρία Μαρία Σωτερακοπούλου, πιστεύουμε ότι αυτοδικαίως τιμάται και ο σύλλογος που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, η Αθλητική Ένωση Λεχενών, καθώς οι δύο τιμόμενοι είναι μέλη του συλλόγου μας, αθλητής και προπονήτρια. Κυρίες και κύριοι, έχω την άποψη ότι στη χώρα μας, περισσότερο παρά ποτέ, χρειαζόμαστε και τα πρότυπα και τα σύμβολα. Και αυτά, πάντα κατά τη γνώμη μας, υπηρετούνται κάλλιστα από τους μεγάλους Έλληνες αθλητές. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά τους ανθρώπους που είχαν την ιδέα να ιδρύσουν πριν από 23 χρόνια την Αθλητική Ένωση Λεχενών, δηλαδή τον σημερινό πρόεδρο κύριο Νικόλα Οχουλούρη, συγγνώμη, δήμαρχο κύριο Νικόλα Οχουλούρη, τον κύριο Κωνσταντίνο Λιβαδά, τον κύριο Διονύσιο Μπούντζα, τον κύριο Δημήτριο Χριστοφίδη και ακόμη όλους τους κατά καιρούς προέδρους και παράγοντες που υπηρέτησαν με πίστη τον σύλλογό μας. Κύριε Αντινομάρχη, ο κύριος δήμαρχος της πόλης μας, σε παλαιότερο λόγο του, σε αποστροφή του λόγου του, είπε ότι η Ηλία έχει να προσφέρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών του 2004 την φλόγα, την Ολυμπιακή φλόγα και τον Περικλή Ακοβάκη. Εμείς πιστεύουμε ότι τα δύο αυτά, δηλαδή η φλόγα και το πρόσωπο, είναι τεράστια προσφορά για τη χώρα. Και επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, ευρισκόμεθα ήδη σε Ολυμπιακή χρονιά και επειδή ερίστον παρόδο έχει αρχίσει και η Ολυμπιακή προετοιμασία του πρωταθλητού μας, πάντοτε υπό την καθοδήγηση της κυρίας Μαρίας Σωτερακοπούλου, απευθυνόμενος προς εσάς, κύριοι Υπουργοί, κύριε εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και προς εσάς, κύριοι εκπρόσωποι φορέων και κύριοι επιχειρηματίες της περιοχής, εμείς ως Αθλητική Ένωση Λεχενών δεν σας θέλουμε ούτε μπρος ούτε πίσω από τον μεγάλο αθλητή. Σας θέλουμε δίπλα από τον αθλητή, σε παραστάτες, σε μια πολύ δύσκολη πορεία, αλλά ελπιδοφόρα για μεγάλη διάκριση. Στους μοναδικούς αληθινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, τους ελληνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Παρακαλώ το σχολικό σύμβουλο και αθλητοδικογράφο, κύριο Παύλο Τσάμιε. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί φίλοι, στην Ιλιάδα, σε ένα σημείο, όταν ο πατέρας του Αχιλλέα,
του παραδίδει τα όπλα για να πάει στον τροϊκό πόλεμο, του λέει το μοναδικό «εέν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον». Δηλαδή, πάντοτε να αριστεύεις και να είσαι υπέροχος ανάμεσα στους άλλους. Αυτό αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα Περικλή Ιακωβάκη που τιμάμε απόψε, του λίντερ της νέας ελληνικής γενιάς του Στίβου, τον ανεπανάληπτο, τον μοναδικό, τον εξαίρετο, τον εκφραστή της εμψυχίας, τον συνετό και μετριόφρονα αθλητή. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε της πατρίδας του Ανδρέα Καρκαβίτσα, θεωρώ για τον εαυτό μου μεγάλη την τιμή που μου κάνατε, ώστε σήμερα, σε αυτή την πανηγυρική εκδήλωση, προς τιμή του παγκόσμιου πρωταθλητή και αυριανού Ολυμπιονίκη Περικλή Ιακωβάκη, να είμαι ένας από αυτούς που θα υμνήσω το κλέος και την άφθητη δόξα που του ανήκουν από τις 29 Αυγούστου 2003, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν τα λεχενά πρώτα και ολόκληρη η Ηλία και κατόπιν η Ελλάδα ξενυχτούσε να δει την κούρσα του. Αυτή η κούρσα που τον έγραψε στην ιστορία και στο πάνθεο των αθλητών του ελληνικού κλασικού αθλητισμού. Να μου επιτρέψετε δε να θεωρώ, μετά και την απόψινή εκδήλωση, ότι ταυτίζομαι ακόμη περισσότερο με την πόλη σας, με την οποία με συνδέουν αθλητικοί δεσμοί φιλίας πολλών ετών. Ο λεχενίτης πρωταθλητής των χαμηλών εμποδίων, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, για τον οποίο άλλωστε καφιέται, εδώ πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Εδώ ανδρώθηκε. Εδώ τον ανακάλυψε η Μαρία Σωτηρακοπούλου. Έτσι ώστε η Ιακωβάκης και η Αθλητική Ένωση Λεχενών να είναι έννοιες ταυτόσιμες. Ακολουθώντας τα χνάρια του μεγαλύτερου αδερφού του, του Θωμά, ήρθε στο δημοτικό στάδιο των Λεχενών και εκεί τον εντόπισε η Μαρία, αφού από κάποια τεστ που είχε περάσει νωρίτερα στην τρίτη τάξη του δημοτικού είχε διαφύγει, γιατί το στατιστικό λάθος γίνεται εύκολα. Πολύ νωρίς, από 12 ετών, κάνει τα δειλά του βήματα στην κατηγορία των παμπέδων, στα αγωνίσματα 110 εμπόδια και μήκος. Αργότερα, στην πρώτη ηλικίου, θα νικήσει στα 300 μέτρα. Και από εκεί και πέρα, αρχίζει η προς τον Όλυμπο πορεία του. Νικάει στους παιδες, στους έφηβους, και γίνεται πρωταθλητής Ελλάδος σε ηλικία 18 ετών. Πρωτόγνωρα πράγματα. Έκτοτε αποτελεί ένα υπόδειγμα αθλητή, γιατί εκτός από το πείσμα και την ταχύτητά του, διακρίνεται για τη σύνεση και τη μετριοφροσύνη του. Είναι το μέτρο του Έλληνα, του καλού καγαθού των αρχαίων. Έφτασε τόσο ψηλά χάρη στη σκληρή δουλειά και την υπομονή του όλα τα περασμένα χρόνια. Ολόκληρες ώρες προπονιέται, είτε στην Αμαλιάδα, είτε στον Πύργο, είτε στην Αθήνα, είτε στην Καλαμάτα, είτε στην Κύπρο, έχοντας αντιμέτωπο μόνο το ταρτάν και τις άψυχες κερκίδες. Όντας φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου στο τμήμα επιχειρησιακής έρευνας και μάρκετινγκ, γνωρίζει πολύ καλά πώς να καταστρώνει τα σχέδιά του. Γιατί προτίμησε το Στίβο, το εξηγεί ο ίδιος. Ήθελα να ασχοληθώ με ένα σπορ όπου θα ήμουν απόλυτος κυρίαρχος του εαυτού μου. Αυτός που θα έφταιγε για την αποτυχία. Αυτός που θα καρπωνόταν την επιτυχία. Μέσα σε 5 χρόνια κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του στα 400 εμπόδια κατά 1 δευτερόλεπτο και 65 εκατοστά. Χάος ανάμεσα στο χρόνο. Από 49-82 το έφτασε 48-17, σε ηλικία μόλις 24 ετών, σε ένα αγώνισμα
πολύ τεχνικό που απαιτεί μεγάλη εμπειρία, επιδεξιότητα, ταχύτητα και δύναμη. Του πάει πολύ η Γαλλία. Γιατί το 1998 στη μικρή πόλη Ανσί είχε βγει παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων. Σας θυμίζω ότι ο Περικλής είναι ο πρώτος Έλληνας από το 1983 που γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα που προκρίνεται σε έναν τελικό. Αυτό δεν το είχε καταφέρει ούτε ο Βαμβακάς ούτε ο Καλογιάννης. Θυμίζω ακόμη πως το 1999 στη Σεβίλη ήταν στον προκριματικό και το 2001 στο Έντμοντον του Καναδά στον ημιτελικό. Από τότε παρακολουθούμε την πορεία του και αναμέναμε την εξέλιξή του. Θα πάμε όμως στο Παρίσι. Με τις λίγες γνώσεις που έχω, νομίζω πως την καλύτερη κούσα του ο Περικλής την έκανε στα ημιτελικά. Ο ίδιος μιλώντας στο τέλος την αποκάλεσε δυνατή κούσα. Θυμίζω πως έκανε χρόνο 48-17, νέο πανελλήνιο ρεκόρ και τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Στον ημιτελικό τον ξεπέρασε μόνο ο φοβερός Σάντσες. Εκεί νίκησε και τον Αμερικανό Γούντι που έμελε να πάρει τη ρεβάνς στον τελικό. Είχε πει την επομένη ο Περικλής: «Θέλω πολύ να μοιάσω του Μάντικα και του Τζιορτζή. Πιστεύω πως θα τους ξεπεράσει». Το 2004 είναι κοντά. Όλοι εδώ πιστεύουμε πως το όνομά του θα γραφτεί δίπλα στο Πάνθεον των Ολυμπιονικών της πατρίδας μας. Του Τσικλητήρα, του Σπύρου Λούι, του Γιώργου Ρουμπάνη, του Παπαγιωργόπουλου, του Σταύρου Τζιορτζή. Για να αντιληφθείτε το ήθος και την προσωπικότητά του, θα διαβάσω μία δήλωσή του μετά τον τελικό. Θα έλεγα ότι δεν ήταν η τέλεια κούρσα. Σε έναν τόσο αγώνα όμως έχει αυτό μικρή σημασία. Είχα καθαρό μυαλό, αλλά ένα λαθάκι στο 6ο και 7ο εμπόδιο έπαιξε το ρόλο του. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Μαζί με τη Μαρία Σωτηρακοπούλου ακολουθήσαμε μια στρατηγική και ένα πλάνο προπόνησης χωρίς τραυματισμούς και η δουλειά φάνηκε εδώ. Ευχαριστώ τους Έλληνες φιλάθλους γιατί ξέρω ότι περίμεναν κάτι καλό από μένα. Ο Περικλής έχει κι άλλα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν, όχι μόνο ως αθλητή, αλλά και ως άνθρωπο, όπως προείπα. Είναι ο αθλητής που πηγαίνει αντίθετα στο ρεύμα και στις ευκαιριακές επιλογές. Παρέμεινε πιστός στον άνθρωπο που τον ανακάλυψε, τη Μαρία Σωτηρακοπούλου, τη γυμνάστριά του στο γυμνάσιο Λεχενών, με την οποία συνεχίζει να προπονείται συνήθως διαλληλογραφίας, αν και του έγιναν πολλές προτάσεις. Για να αλλάξει εννοείται. Ο ίδιος αναγνωρίζει τη συμβολή της Μέρης, όπως την αποκαλεί, στην εξέλιξή του. Το φορμάρισμά του στην κατάλληλη στιγμή οφείλεται στη Μέρη. 5 χρόνια εφαρμόζουν το ίδιο πρόγραμμα και πάντα τους βγαίνει η κορύφωση εκεί που θέλουν. Αυτή ξέρει άριστα τη δομή και λειτουργία του σώματός του. Και αυτός ξέρει τον τρόπο προπόνησής της. Λίγο πριν τελειώσω. Θα σας διαβάσω ολίγα αποσπάσματα από αυτά που έγραψε στη Sport Time λίγες μέρες αφού του είχε κάνει το κατορθωμά του. Προσέξτε. 7 και 10 το πρωί ξύπνησα. Τουλάχιστον κοιμήθηκα 5-6 ώρες χωρίς διακοπές. Πώς είναι ο καιρός, συννεφιά και πολύ βροχή. Πολύ ωραία. 10:30. Ήρθε η Μέρη. Ένα μικρό ζέσταμα με διατάσεις πίσω από το κτίριο που έμενα και συζήτηση για να χαλαρώσουμε και οι δύο. Ώρα 1. Δωμάτιο, ντους και ζεστά ρούχα. Επικοινωνία με την οικογένειά μου για καλή επιτυχία. 7:30 το απόγευμα. Αναχώρηση
με το τρένο για το στάδιο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι εδώ. Δεν βρέχει, όμως κάνει κρύο και έχει πολλή υγρασία. 8:15. Κάνει κρύο, θέλει καλό ζέσταμα. Ας ξεκινήσω από τώρα. Ο Σάντσες είναι πολύ συγκεντρωμένος. Ο Γούντι πολύ χαλαρός, όπως του σέβεται. Ο Τόμψον δεν χαμογελάει, είναι αγχωμένος. Ο Χέρμπερτ πολύ σίγουρος μου φαίνεται. Είναι γιατί έπεσε στο πρώτο-τελευταίο εμπόδιο. Ο Ρόλινσον δεν μου φαίνεται και πολύ καλά. Θα είναι πολύ κουρασμένος. Είχε και το πρόβλημα. Ο Αλ Νούμπι μάλλον θα συμπληρώσει τη σειρά. Τρέχει και στον πρώτο διάδρομο και δεν τον ευνοούν. Ώρα 9, ανοίγματα. Είμαι πολύ καλά. 9:15. Η Μέρη μου είπε, είσαι παλικάρι, δυσκόλεψέ τους. Λίγες στιγμές αργότερα στεκόταν στην αφετηρία και εμείς όλοι με αγωνία σκεφτόμαστε το τι θα κάνει. Αυτός είναι ο Ιακωβάκης. Δίπλα του στέκεται η Μέρη στο Τυρακοπούλου, η κυρία Ζαροκανέλου. Πατρινιά που ήρθε και έμεινε εδώ στα Λεχενά και μας τιμάει όλους. Δεν θα πω πολλά. Θα διαβάσω μόνο ένα κομμάτι που είχα γράψει την παραμονή του αγώνα στην πατρίδα ως γνώμη με τίτλο «Σκέφτομαι τη Σωτηρακοπούλου». Ένα μικρό κομμάτι, δεν ξέρω αν το πήρε στα χέρια της ποτέ. «Σκέφτομαι σήμερα ιδιαίτερα τη Μαρία Σωτηρακοπούλου σε κάποια θέση στο Σεν Ντενί των Παρισίων να παρακολουθεί το μαθητή της στη μεγάλη κούσα των 400 μέτρων με εμπόδια. Πόση αγωνία άραγε θα νιώθει. Ένας χρόνος συνεχών προσπαθειών και καθοδήγησης του αστεριού της ΑΕ Λεχενών κρίνεται σήμερα. Το παραμικρό λάθος μπορεί να στοιχήσει. Ο αρχικός στόχος να μπει στον τελικό επετεύχθη με καταπληκτικό τρόπο. Με νέο παρελλήνιο ρεκόρ και τρίτη επίδοση στον κόσμο. Άρα οι οδηγίες της κυρίας του Τυρακοπούλου που πρέπει να ακολουθήσει ο Περικλής θα παίξουν το ρόλο τους. Πολύ ευτυχισμένη θα νιώθει η κυρία Σωτηρακοπούλου. Την ημέρα της Παναγίας, το 15 Αύγουστο, που ο Περικλής έκανε το 48:25 στη Ζυρίχη, είχε πει πως δεν θα ξεχνούσε αυτή την ημέρα. Άραγε σήμερα που ο Ιωακωβάκης θα ανεβεί στο βάθρο, γιατί το πιστεύαμε. Τι θα έχει να πει η εκλεκτή προπονήτρια που σε μια πολύχνη της ηλίας προσπαθεί να καλλιεργήσει τον αθλητισμό κάτω από τις πλέον αντίξωες συνθήκες. Περικλή, μαζί με τους άλλους αθλητές, σας τίμησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώτος άρχοντας της μικρής μας πατρίδας. Απόψε νομίζω ότι η τιμή είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί είναι εδώ ο πνευματικός μας πατέρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Είναι οι πολιτικές, οι στρατιωτικές αρχές, οι φίλοι σου, τα μικρά παιδιά, οι μεγαλύτεροι και άλλοι πολλοί που σ' αγαπούν και σε λατρεύουν. Καλή σου επιτυχία. Απαγγελία από τη δικηγόρο Ζωή Αναστασοπούλου του ποίηματος «Το φως της Ολυμπίας» του Τάκη Δόξα. Τάκης Δόξας, φως της Ολυμπίας. Απ' τα ποταμίσια χείλη του Αλφιού, απ' τον ασπρογάλανο κόρφο της Αρεθούσας και απ' του Δία το πέτρινο μάτι, μέσα απ' τα πληγωμένα μάρμαρα που φέγγει του Ίωνα και του Δωριαία η ψυχή και απ' τα κιονόκρανα που δένει ο ήλιος στα κουρασμένα του άλογα, απ' τα πλεγμένα δάχτυλα του Πεύκου και της Δάφνης, εδώ, σε τούτη την παρθενική μήτρα της Ολυμπίας, που δεν άλλαξε, δεν μολεύτηκε, δεν θα πεθάνει ποτέ, εδώ θα ξαναγεννηθεί το φως. Σπίθα του Θεού, κρυμμένη στη στάχτη της καρδιάς του Κουμπερντέν, που θα τη θεριέψει με την ανάσα της η Καλλιπάτηρα, η Ελληνίδα μάνα, μάνα κάθε ανθρώπου. Λαμπάδα από το κερί του χρόνου και του μύθου, στυλπνό είδωλο, στυλπνός Χριστός,
που μυρίζει μοσχολίβανο και αίμα αθώου ζώου. Το φως μεστό χρυσό σταφύλι, παραδομένο στα χέρια του Ερμή. Από εδώ λοιπόν θα φύγει ο άγγελος. Θα λύσει τα πέδιλά του, τα σπυρούνια του, τα πάθη του. Θα ρωτήσει ποιοι αγωνίστηκαν τελευταίοι στο στάδιο, ποιοι πήραν τον κότινο από τους ευπατρίδες της νίκης και θα τρέξει. Θα τρέξει έξω από το ιερό στήθος της Άλτης, έξω από την Ολυμπία και την Ελλάδα, σ' όλη τη γη, σ' όλη τη θάλασσα, παντού όπου υπάρχει αγάπη, παντού όπου υπάρχει πόνος, παντού όπου υπάρχει υποκρισία, παντού όπου υπάρχει μίσος, παντού όπου υπάρχει φωτιά, στο χρυσάφι, στη φτώχεια, στα μέτωπα, στη ζωή, στα νεκροταφεία, για να φέρει το μεγάλο μήνυμα. Ερμή, μη σε τρομάξουν οι θύελες, οι σαρκασμοί, οι σκληρές μνήμες, οι απειλές, οι πόλεμοι που ήρθαν ή που κονταροδείχνουν. Ερμή, μη σε τρομάξουν οι άνθρωποι. Μάζεψε κάτω από τη σαλπιγκά σου τους λαούς, όπου κι αν είναι, όποιοι κι αν είναι, ήρωες, νικημένοι, κακούργοι, σκιές, κόκαλα, και τάισέ τους με το σταφύλι σου, ρόγα τη ρόγα. Μέθησέ τους με την αγάπη. Και όπως θα γυρίσουν ξέγνιαστοι πρώτη φορά όλοι μαζί να κοιτάξουν κατάματα τον ουρανό, σκύψε στην καρδιά τους και πες τους. Πες τους να ξεκινήσουν όλοι για την Ολυμπία. Χιλιάδες, χιλιάδες, χιλιάδες έφηβοι, σμάρια από κορμιά, άσπρα, μαύρα, κίτρινα. Να πάνε να ξεπληθούν κοντά στην παλέστρα, να ξεπληθούν από το χθες, από το σήμερα, από το αύριο. Να λείψουν με λάδι την ψυχή και το νου τους. Και ύστερα να μπουν από την ορθάνυχτη πύλη στο στάδιο για να πολεμήσουν. Όχι στη σφαγή και στην πυρκαγιά. Όχι με το μαχαίρι και το σίδερο που καίει. Όχι με τον ξολοθρεμό του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Όχι για νέους νεκρούς, νέους ακάτιδους, νέους δυστυχισμένους. Μα για την πυγμή και το ακόντιο. Για το πίδημα, το δίσκο, το δρόμο, την πάλη. Για το τέθρυπο, για την αρετή. Δίπλα στον Κάστορα ή τον Αντίπατρο. Το Διαγόρα ή τον Αλκιβιάδη. Που θα σμίξει τον αρχαίο κόσμο με τον τωρινό, με τον αυριανό, με τον αιώνιο. Και θα νικήσει τον Άρη άλλη μια φορά, την τελευταία. Πέρα στο ξέφωτο, η Ολυμπία ξάγρυπνη, μερόνυχτα πλέκει για τον καθένα τους και από ένα στεφάνι αγριλιά. Αγριλιά ελληνικής ειρήνης. Ειρήνης όλου του κόσμου. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από τους αγώνες του αθλητή μας. Για να κάνουν το δικό τους αγώνα. Το παρελθόν ρεκόρ βέβαια είναι μεγάλο εδώ. Το έχει ο Περικλής Ιεκουβάκης. Εμείς είδαμε τον αντιπατήρα αθλητή του Πανελευσυνιακού που ήρθε με 54-29 ρεκόρ και έκανε στο προκριματικό το πρωί 54-23 και το επίδοση. Ο Παπάζογλου, αθλητής των Τρικάλων, ήρθε και αυτός έκανε βελτίωση στην ατομική του επίδοση, από 55-43 φετινή έκανε 54-12. Ο μικρός Ιακωβάκης είναι αυτός, ο Σωτήρης, και αυτός έκανε ρεκόρ, 52-78 είχε, το είχε πετύχει στην Έδεσα πριν από λίγο καιρό, έκανε 52-50. Ο μεγάλος ο Ιακωβάκης, ο αδερφός του Σωτήρη, έχουμε δύο αδέλφια εδώ, ο Περικλής, ο μεγάλος Έλληνας πρωταθλητής, ο κορυφαίος, αυτός που έχει το πανελλήνιο ρεκόρ, με 48-66, αυτός που έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις φέτος στον κόσμο με 49-12. Είναι αυτός που τρέχει στην διαδρομή νούμερο 4. Ο Πλάτωνος Καβέλας, που βλέπετε εδώ, είναι αδερφός του Άρη του Καβέλα. Έχει κερδίσει χρυσό μετάλλιο το 97 στην Αθήνα και δεύτερη θέση αργότερα το επόμενο πρωτάθλημα στη Σεβίλη. Ο Γούντι, που είδατε μάλλον, έχει την πέμπτη καλύτερη επίδοση και ο Ιακωβάκης την τέταρτη καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. 48-25 την πέτυχε στη Ζυρίχη πριν από λίγες ημέρες, στο μεγάλο αυτό meeting. Αλ Νούμπι από το Κατάρ. Ένας αθλητής που είχε εντυπωσιάσει και ο Μακφάλαρν, τη Γεια Κόρμπαν, τον είδατε, τον Ρώσο πρωταθλητή. Και τον Γιάκομσον από την Σουηδία, που με 49-38 από το 2001 τρέχει σε αυτόν τον ημιτελικό αγώνα. Στεπάντια Αγκανά έχει κερδίσει, όπως είπαμε, μετάλλια
σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ή μάλλον πήγε στο ένα από αυτούς και δεν αγωνίστηκε γιατί ήταν τραυματισμένος. Στεπάν Διακανά λοιπόν, που έχει ρεκόρ 47-37 από το 93, Ιακωβάκη στο 4, 48-25, ατομικό ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ, ρεκόρ που σημείωσε στη Ζυρίχη. Είμαστε στο λάβετε θέση, ο Γκούτι με τον Ιακωβάκη. Οι δύο πρώτοι περνάνε. Οι δύο πρώτοι και οι δύο καλύτερες σειρές. Ιακωβάκης έχει μπροστά του τον Αν Νούμπι από το Κατάρ. Περνάει πρώτος, παρθεί με τον Νούμπι και τον... Ο εκείνος τώρα που περνάει πρώτος είναι ο Μακ Φάλαν. Και μετά ο Ιακωβάκης. Ιακωβάκης και Μακ Φάλαν ακολουθεί και πάει, προσπαθεί να πάει γρήγορα ο Διακανά. Ο Διακανά που τρέχει από την εσωτερική και περνάει πιο γρήγορα τον Ιακωβάκη. Εδώ είναι τα δύσκολα στον 8ο εμπόδιο που θα αλλάξει και τα βήματά του. Περνάει μπροστά ο Ιακωβάκης, ο Κούντι και ο Μακ Φάλαν. Και ο Νούμπι. Ιακωβάκης είναι πολύ δυνατός πάντα στα τελευταία μέτρα. Ο Ιακωβάκης στα τελευταία μέτρα δεν χάνει. Ποτέ δεν έχει χάσει και δεν θα χάσει και τώρα. 48-17 παντελίδιο ρεκόρ, συντρίβει το παντελίδιο ρεκόρ σε μια κούρσα πολύ μεγάλη για ένα μεγάλο αθλητή που λέγεται Περικλής Ιακωβάκης και που μπορεί, όπως είδατε, να κάνει ακόμα καλύτερο χρόνο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, όπως και ο Περικλής Ιακωβάκης. Ανούμπι από την εσωτερική, Μουμπάραχ Ανούμπι, Ρόινσον στην διαδρομή νούμερο 2, Τόμσον στο 3, Ιακωβάκη στο 4, Σάντσες στο 5, Γούντι στο 6, Μαρφάλα στο 7, Χέρμπερ στο 8. Επιτρέψτε να πω δύο λογάκια. Καταλαβαίνω ότι συνήθως κουράζουν οι ομιλίες. Με πήρε το μεσημέρι ο Δημήτρης Χριστοφίδης, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και μου είπε στο τηλέφωνο, «Περικλή, δυστυχώς έχω δουλειά, δεν μπορώ να είμαι εκεί σήμερα, φαντάσου όμως, στο βάθος της θέσης σας, θα κάθομαι και θα σε χαιρετάω. Γεια σου, δάσκαλε». Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα συνειδητοποιήσουμε τον καιρό. Και είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μερικές φορές, βλέποντάς τα, αντιμετωπίζοντάς τα, αισθάνεσαι λίγο διαφορετικά. Πρόσφατα, εστάλει ένα γράμμα στο σπίτι μου από έναν κύριο από το Καρλόβαση της Σάμου. Κύριος ετών 82, ο οποίος κατασυγκινημένος έστειλε ένα γράμμα για να μου πει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ προς αυτόν, διότι το συγκίνησα, η προσπάθειά μου το συγκίνησε, και μία ευχή για κάτι καλύτερο του χρόνου και μία ευχή στον ίδιο τον εαυτό του, λέει, μακάρι παιδί μου, λέει, να ζήσω την επόμενη χρονιά να μπορέσω να σε δώσω στους Ολυμπιακούς. Όταν βλέπεις τέτοιες αυθόρμητες αντιδράσεις από ανθρώπους, τους οποίους δεν τους έχεις γνωρίσει, από αρκετούς από εσάς, τους οποίους ενδεχομένως να μην έχουμε πει πάνω από μία καλημέρα, σίγουρα αισθάνεσαι κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σήμερα που ήρθαν εδώ, όλο τον κόσμο ο οποίος είχε μια θετική σκέψη και είπε ένα καλή επιτυχία ή ένα κάτσε να δω τι θα κάνει αυτό το παιδί σήμερα. Η υπόσχεση δικιά μου είναι ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό τον επόμενο χρόνο και το μεθεπόμενο και το 2-5 και το 2-6 για κάτι καλύτερο. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να διατηρηθείς στην κορυφή και όχι να αναρριχηθείς έως εκεί. Εδώ είναι τώρα τα δύσκολα. Και όπως μου είπε ένας συναθλητής μου, ο οποίος την έχει νιώσει και την επιτυχία και την αποτυχία στο πετσί του, λέει ότι εκεί πάνω που ανέβηκες, Περικλή, στον ιστό εκεί πάνω, είναι πολύ ψηλά και φυσάει πολύ και θα το καταλάβεις σε λίγο. Σου εύχομαι να είσαι καλά, να έχεις δύναμη και να συνεχίσεις. Το μόνο που θέλω να έχω είναι να έχω την υγεία μου, να μας έχει ο Θεός καλά και να είμαστε καλά να συνεχίσουμε την προπόνησή μας και την προσπάθειά μας για τον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Λεχενών
και όλους τους συμπολίτες για την τιμή αυτή που μας έκαναν σήμερα. Για πρώτη φορά θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον αθλητή μου, γιατί μέσα στο ταλέντο του, στην παλικαριά του και στην ψυχή του, βρήκε έκφραση η δική μου προπονητική. Τον ευχαριστώ για αυτό το μεγάλο όνειρο που τώρα είναι, που είναι πραγματικότητα, που μου χάρισε και που χάρισε σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Τηλεγράφημα, συγχαρητήριο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, κύριο Γιώργο Λιάννη. Υπουργείο Πολιτισμού, Υφυπουργός. Προς Δήμαρχο Λεχενών, κύριο Νικόλα Κουλούρη. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2003. Κύριε Δήμαρχε, θερμά συγχαρητήρια για τις τιμές προς το μεγάλο μας αθλητή, Περικλή Ακοβάκη. Σήκωσε την Ελλάδα ψηλά και τιμάει το Δήμο σας. Δεν σας κρύβω ότι ο Περικλής Ακοβάκης είναι στη συνείδησή μου ένας ολοκληρωμένος Έλληνας αθλητής και μια μεγάλη μου ελπίδα, όπως πιστεύω και του ελληνικού λαού, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Θερμά συγχαρητήρια και στην προπονήτριά του, κυρία Μαρία Σωτηρακοπούλου. Τους εύχομαι υγεία και μεγάλες διακρίσεις. Με τιμή, Υφυπουργός Πολιτισμού Γιώργος Λιάννης. Ευχαριστούμε θερμά όλους σας για την παρουσία σας.